Ικανοποιημένος δηλώνει ο νεοεκλογής δήμαρχος Καρδίτσας Φώτης Αλεξάκος από τις χθεσινές δηλώσεις του Υπουργού Δημοσίων Έργων Μιχάλη Χρυσοκοΐδη σχετικά με την πρόοδο του Ε65. Ο κ. Αλεξάκος σημειώνει ότι πρόκειται για θετική εξέλιξη, καθώς μέχρι 31 Δεκάτου του 2015 ολοκληρώνεται το μεγαλύτερο τμήμα του έργου. Υπογραμμίζει δε ότι απομένει να δοθεί απάντηση για το τμήμα Καλαμπάκα-Εγνατία, ώστε να ολοκληρωθεί ο οδικός άξονας. Με αφορμή την επίσκεψη του κ. Υπουργού, είδαμε ότι το έργο προχωράει με μεγάλη ταχύτητα, με πολύ υψηλούς ρυθμούς, και αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό. Όπως διαβεβαίωσε ο Υπουργός, 31 Δεκάτου 2015 θα είναι έτοιμο όλο το τμήμα από Ξινιάδα προς Τρίκαλα. Το περισσότερο ευχάριστο είναι ότι έχουν δρομολογηθεί εξελίξεις για να κατασκευαστεί το κομμάτι από Παθέ, δηλαδή από Λαμία μέχρι Ξινιάδα. Ήταν ένα πάγιο αίτημά μας που το είχαμε διατυπώσει πάρα πολλές φορές. Το είχα γράψει σε εφημερίδες πριν από ένα μήνα εγώ. Θα γίνουν ανακοινώσεις μέσα στον Ιούνιο. Έτσι, όλη η Δυτική Θεσσαλία σήμερα μπορεί πραγματικά να πει ότι φεύγει από την απομόνωση όσον αφορά την πρόσβαση προς την πρωτεύουσα, προς το κέντρο της Ελλάδας, αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να τρέξουμε, πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι και να πιέσουμε και το τμήμα από Τρίκαλα μέχρι Εγνατία σε έναν εύλογο χρονικό διάστημα να προχωρήσει.